Πρόσωπα σφιγμένα από την αγωνία, χέρια που βαραίνουν από την κούραση, αλλά ψυχές που εξακολουθούν να παλεύουν με το χρόνο και την οσμή του θανάτου που πλανιέται πάνω από τα ερείπια στην Τουρκία. Είναι οι Έλληνες διασώστες. Νιώθω φόβο, αγωνία και μεγάλη περηφάνεια για το παιδί μου. Εικόνες, παραστάσεις είναι τραγικές, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον εργασίας, ειδικά όταν μιλάμε για ένα σεισμό με τέτοια τεράστια καταστροφή. Οι Τούρκοι πολίτες τους κοιτούν στα μάτια και τους παρακαλούν να κάνουν ένα ακόμη μικρό θαύμα, να βγάλουν από τα συντρίμμια τα παιδιά τους. Και εκείνοι ξαναρίχνονται στη μάχη, κάνοντας υπερήφανους τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και όλο τον ελληνικό λαό. Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες εγκλωβισμένοι, χιλιάδες τραυματίες, πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Οι πυροσβέστες είναι άνθρωποι και αυτοί με συναισθήματα. Ανάμεσά τους και ο Νικήτας Νερατζάκης από τη Βιάνο, το νεαρό στέλεχος του πυροσβεστικού σώματος που υπηρετεί στην πρώτη ΕΜΑΚ στην Αθήνα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έχουν ζήσει πρωτόγνωρες καταστάσεις, δεν είναι τόσο πολύ η κούραση και το κρύο και όλες οι συνθήκες προσωπικές εκεί, είναι αυτά που βιώνουν, αυτά που βλέπουν, αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Η μητέρα του, όπως και οι γονείς όλων των στελεχών, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στην Τουρκία, καρδιοχτυπούν περιμένοντας κάθε βράδυ τα νέα τους ότι ολοκλήρωσαν τη βάρδια τους πάνω από τα συντρίμμια ασφαλής. Η μητέρα του Νικήτα μιλά με συγκίνηση και υπερηφάνεια για όλη την ελληνική αποστολή και την τιτάνια μάχη που δίνουν κάτω από απίστευτα δυσμενείς συνθήκες. Είναι ανάμεσα τα συναισθήματα και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο ακόμα προσπαθώ να μην γλάψω, να μην του δείξω τη συγκίνησή μου. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει σε κάτι έτσι, σε τόσο βαριά αποστολή? Ναι, σε σεισμό είχε έρθει μόνο στο Αρκαλοχώρι. Στο πρόσωπό τους οι συναδελφοί τους διακρίνουν την πίεση και την αγωνία, γνωρίζοντας καλά ότι στόχος όλων των διασωστών είναι πάντα να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Η ανάσυρση ζωντανών τους δίνει φτερά, ο θάνατος τους καταρακώνει. Καταλαβαίνω ότι ο πόνος είναι μεγάλος στα πρόσωπά τους. Αντιλαμβάνομαι την κούραση, αλλά βλέπω και όπως στην περίπτωση της ανάσυρσης της 20χρονης, την ικανοποίηση, το χαμόγελο, τη χαρά. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι συνάδελφοι Έλληνες πυροσβέστες των ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή διακρίνονται, αποσπούν θετικότατα σχόλια και καταφέρνουν να φέρουν εις πέρα ένα πολύ δύσκολο έργο με πάρα πολλές διασώσεις. Ο 30χρονος Νικήτας Νερατζάκης κατάγεται από τη Βιάνο. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπηρέτησε ως αξιωματικός στον ελληνικό στρατό και εντάχθηκε στις ειδικές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος για να σώζει ζωές. Όταν χτύπησε ο εγκέλαδος στην Κρήτη, βρέθηκε για πρώτη φορά σε σεισμόπληκτη περιοχή, στο Αρκαλοχώριο, που μαζί με το προσωπικό της Τρίτης ΕΜΑΚ στάθηκαν στο πλευρό των σεισμοπλήκτων. Καθημερινά παλεύουν με τέχνη της ζωής με το θάνατο. Είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, η ζωή με το θάνατο σε αυτά τα συμβάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος εξετάστηκε η δυνατότητα αποστολής κλιμακίων της ΕΜΑΚ και από την Κρήτη στη Συρία. Όμως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Εννοείται ότι είναι απόλυτα έτοιμοι και ενεργοί. Το δείξαμε αυτό και στο συμβάν του Αρκαλοχωρίου, όπου μπορεί να μην είχαμε την ίδια θυσία κλίμακας ζημιά, αλλά η μονάδα έδειξε απίστευτο επαγγελματισμό και ήθος και συνέπεια. Όλοι οι πυροσβέστες της Κρήτης, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση η μονάδα της 3ης ΕΜΑΚ, είναι έτοιμη για οτιδήποτε ζητηθεί, οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί.